Έχουμε κάποια εξέλιξη, χαρά έχει ξεκινήσει. Ναι, λένε ακριβώς. Τι καταθέτουμε σήμερα. Καταθέτει γιατρός, η οποία εξέτασε το νοσοκομείο Αγγελία Κυριακού, η οποία εξέτασε τελευταία τη μικρή Μαρένα λίγο πριν πεθάνει. Μίλησε για μια άψογη κλινική εικόνα. Τόσο οι επισκόπησεις της Κύλιας, τόσο όσο και οι εργαστηριακές εξετάσεις που είχαν προβεί νωρίτερα ήταν πάρα πολύ καλές, όσο και η κλινική αλλά και η νευρολογική εξέταση στην οποία προέβη γιατρός, ήταν άψογη. Όπως είπε, δεν ήγηρε κανενός προβληματισμού η κλινική κατάσταση, κλινική εικόνα της Μαλένας ήταν πάρα πολύ καλή. Να σας πω ότι στο δικαστήριο, μέσα εντός της δικαστικής αιθούσης, δείξαν και εργαστηριακές εξετάσεις της μικρής Μαλένας, οι οποίες ήταν όλες φυσιολογικές. Ναι. Οι όποιοι δείκτες ήταν επηρεασμένοι σαφώς από την λευχαιμία, την οποία, όπως ξέρουμε, το παιδί έπασχε, η οποία, όπως είπε η γιατρός, ήταν η άσημη σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 90%. Είχε μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση. Άρα, μου βάλε μια νοτελεία. Και οι γονείς ήξεραν ότι. Ναι. Λοιπόν, δείξαν τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες τις είχαμε αναδείξει εμείς μέσω της έρευνας, και αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες δεν πήρε η ιατροδικαστής, η οποία εξέτασε και έκανε την νεκροψία, νεκροτομή στη Μαλένα. Που συζητούσαν πώς είναι δυνατόν να μην. Η κυρία Τσάκωνα. Και έρχονται λοιπόν τώρα οι γιατρός, όλοι οι γιατροί. Αυτή η σημερινή Μαρτίνα είναι πολύ κομβική. Γιατί είναι η γιατρός η οποία ήταν από τους τελευταίους που είδε εν ζωή τη Μαλένα και ήταν από τις πρώτες που την αντίκρισε νεκρή. Σκεφτείτε τώρα το σοκ το οποίο έχει υποστεί αυτή η γυναίκα, ένα κοριτσάκι το οποίο τη χαιρετούσε το προηγούμενο βράδυ, το επόμενο μεσημέρι να καταλήγει. Όμως, βλέπουμε σήμερα ότι στο δικαστήριο επιτέλους βλέπουν τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες δεν τις είδε η κυρία Τσάκωνα, η οποία διέγνωσε και κατέγραψε ως αιτία θανάτου την υπατική ανεπάρκεια. Αυτό και εγώ είναι περιμένω, αγαπητή λογική, μου Ελένη, έτσι. Ναι, βέβαια, εγώ περιμένω με πολύ αγωνία την κατάθεση της κυρίας Τσάκωνα. Να έρθει η κυρία Τσάκωνα όταν. Να σε διακόψω, Πέτρο, μπορώ να σου πω. Να σου πω, συγγνώμη, ότι η πρόεδρος ρώτησε την γιατρό αν η φαρμακευτική αγωγή που λάβανε η Μαλένα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο ΥΠΑΡ. Ναι. Λόγω της πρώτης ιατροδικαστικής έκθεσης. Ποια φαρμακευτική αγωγή, ρε παιδιά, πρόβλημα στο ΥΠΑΡ. Ένα παιδάκι το οποίο παίζει, ξυπνάει το πρωί, παίζει στον πεδότοπο του νοσοκομείου, τρώει σουβλάκι, πέφτει για ύπνο, μπαίνει νοσηλεύτρια, κοιμάται το. Η Μαλένα, η άτυχη Μαλένα, και δίπλα της είναι εξαπλωμένη η κατηγορούμενη, και στα καλά του καθουμένου 45 λεπτά αργότερα πηγαίνει η κατηγορούμενη με βαριεστημένο ύφος, σύμφωνα με τις περιγραφές πάντα, και τους ενημερώνει και λέει το παιδί κατέληξε. Ποια δολοφονική δόση χημειοθεραπείας, αν εικάσουμε ότι δόθηκε, μπορεί να προκαλέσει όλα αυτά. Αυτά είναι αστειότητες, είναι γελοιότητες. Εδώ πέρα όμως αναδεικνύεται η σαπίλα στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Και αν μας βλέπουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τέλος σε αυτόν τον τραγέλαφο. Η ιατροδικαστής, η Τσάκωνα, η οποία δεν πήγε καν να πάρει τον ιατρικό πότε φάκελο. Πότε καταθέτει, Πέτρο? Κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Είναι και η Τσάκωνα και ακολουθεί και το άλλο μεγάλο πουλέν της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η κυρία Αγγελική Τσιόλα, με την οποία ασχολήθηκα χθες στην εκπομπή. Ασχολήθηκες και έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, γιατί εγώ πιστεύω ότι τελειώνοντας και αυτή η δίκη για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, και όχι και παιδιών, και αυτό που έχεις πει ότι και ο Μάνος Δασκαλάκης θα ασχοληθεί με την ιατροδικαστική. Αλλά μισό λεπτό, ρε παιδί. Έρευνα. Ναι. Εδώ πέρα θα ασχοληθεί ο Δασκαλάκης, είναι προφανές ότι θα κινηθεί προκειμένου να λάμψει αλήθεια και όλοι όσοι του ρίχναν στάχτη στα μάτια να λογοδοτήσουν. Όμως εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει ένας υπουργός δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να παρέμβει. Συγγνώμη, χθες αποκαλύψαμε στην εκπομπή ότι η ιατροδικαστής της Πάτρας, εκείνη η οποία νεκροτόμησε και έβγαλε αυτή την έκθεση για την Ήριδα, η οποία βέβαια στη συνέχεια άλλαξε 3-4 φορές άποψη, επιστημονική άποψη, άλλα κατέθετε τη μία, άλλα την άλλη, άλλη την παράλληλη, ξεκίνησε από καρδιολογικό πρόβλημα, το πήγε μετά στην ασφυξία και κατέληξε στον απροσδιόριστο θάνατο, η κυρία Τσιόλα πήγε και πήρε αντίγραφα της δικογραφίας. Πρόσεξε τώρα, ουσιαστικός μάρτυρας της υπόθεσης. Πήγε και πήρε αντίγραφα της δικογραφίας από τον κύριο Κούγια. Τα αιτήθηκε από την εισαγγελική αρχή και από την ανακριτική αρχή. Της απορρίπτουν το αίτημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ένας ουσιαστικός μάρτυρας να ξέρει τι έχουν καταθέσει όλοι οι άλλοι. Πρέπει να είναι αμερόληπτος. Κάτσε, περίμενε κάτι. Θα χάνω λίγο. Αυτό δεν επιτρέπεται κανονικά. Τι δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έχει γίνει μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτή την υπόθεση. Πηγαίνει λοιπόν, παίρνει αντίγραφα. Της το απορρίπτουν οι δικαστικές αρχές το αίτημα. Και πηγαίνει η ίδια και το ομολογεί στην τελευταία της κατάθεση στην ανακρίτρια. Οπότε και κάνει την κυβίστηση τη μεγάλη και βγάζει απροσδιόριστο θάνατο. Και λέει λοιπόν ότι όντως, γιατί τη στριμώχνει η ανακρίτρια,
μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων και τη λέει: εδώ πέρα μας λέτε πράγματα τα οποία προφανώς κάπου τα γνωρίζετε. Μήπως έχετε πάρει αντίγραφα τη δικογραφία, γιατί εμείς σας το αρνηθήκαμε. Και το λέει, επισήμως ότι ναι, ο δικηγόρος μου επικοινώνησε με το δικηγόρο της κατηγορουμένης και πήρα αντίγραφα τη δικογραφία. Και αυτό λοιπόν έχει αποτυπωθεί σε μια επίσημη κατάθεση και αντί αυτή η κυρία τώρα να είναι αντιμέτωπη και με πειθαρχικές και με ποινικές. Γιατί αυτό είναι ποινικό αδίκημα η διαρροή της δικογραφίας, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ πέρα, όταν διαρρέει μια δικογραφία, ψάχνουν από τον γραμματέα μέχρι τον φωτοτυπά και μέχρι και τον εισαγγελέα και όλους. Και εδώ πέρα, λοιπόν, μια ιατροδικαστής ομολόγει, συνομολόγει και παραδέχεται ότι έχει πάρει δικογραφία, δηλαδή υπάρχει διαρροή δικογραφίας. Άρα ποινικό αδίκημα και κανείς δεν την έχει ερευνήσει μέχρι σήμερα αυτή την ιστορία. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας λέω και ξεκίνησα και χθες την εκπομπή λέγοντας ότι πρέπει το μαγαζί να το κλείσουμε. Κλείστε το μαγαζί. Αυτό που πάρτε το κλειδί και πετάξτε το στη θάλασσα. Μέρα. Και μετά την επίσημη, την τελεσίδικη απόφαση, νομίζω πως αυτή η ιστορία δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί, γιατί ξέρω ότι θα το βάλεις γερά το μαχαίρι. Να προσθέσω και ένα τελευταίο σημαντικό. Έλα, χαρά μου, και ένα τελευταίο σημαντικό. Έδειξε τις φωτογραφίες. Έλα. Ναι. Φωτογραφίες της νεκρής Μαλένας και η γιατρός είπε ότι τα σημάδια αυτά θα τα θυμόταν. Δηλαδή, σημάδια τα οποία ήταν στο προσωπάκι της μικρής Μαλένας δεν τα θυμάται. Δεν υπήρχαν. Χαρά μου, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό, συγγνώμη, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Συγγνώμη. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε Εγώ πολύ. Ευχαριστώ.